Είμαστε στην κατακλείδα του 2022. Μόλις 7 χρόνια μετά τη σειρά Dragon Ball Super που είχε σκοπό να αναζωπηρώσει το hype στις καρδιές των fans, και μόλις 4 χρόνια μετά το κινηματογραφικό έπος που λέγεται Dragon Ball Super Broly. Και το γενικό μου σχόλιο για το Dragon Ball στις μέρες μας είναι ότι δεν βγάζει νόημα. Πείτε με υπερβολικό, αλλά το να μεταφέρεις μια σειρά πίσω από το Βασίλειο των Σκιών σχεδόν 20 χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου της επεισοδίου υπονοεί ότι τα μεγάλα κεφάλια από πίσω έχουν κάποιο σχέδιο. Κανείς δεν κάνει τόση διαφήμιση, τόσες καμπάνιες, ξοδεύει τόσα χρήματα ώστε να μετατρέψει αυτό σε αυτό, δίχως να έχει κάποιο μεγαλύτερο στόχο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μοντέρνο Dragon Ball. Ας ξεκινήσουμε με μια αναδρομή στο παρελθόν. Το Dragon Ball σαν μάγκα είχε ολοκληρωθεί το 1995 με το δημιουργό της σειράς Ακίρα Τωριγιάμα να δηλώνει ότι μπούχτισε. Για τουλάχιστον μια ολόκληρη δεκαετία, ο Τωριγιάμα δεν έγραψε, αλλά ούτε είχε σκοπό να γράψει μια ιστορία για τον Dragon Ball. Μεταφερόμαστε προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 2000, με τον πρώην editor και τώρα κορυφή του Shonen Jump, Καζουχίκο Τορισίμα, να τον πλησιάζει ζητώντας του να επιστρέψει στη σειρά, αλλά ο Τωριγιάμα φαίνεται να είναι αδιάφορος. Έτσι τα χρόνια πέρασαν, αλλά μεταξύ του 2009 και του 2015 κάτι άλλαξε. Κάποιοι πιστεύουν ότι οφείλεται στα πολλά χρήματα που του πρόσφεραν, κάποιοι άλλοι στην περηφάνεια του που ξύπνησε όταν αποκάλυψε ότι η παραγωγή του Dragon Ball Evolution δεν ήθελε να έχει καμία ανάμειξη μαζί του. Αλλά ο Τωριγιάμα το 2013 επέλεξε να επιστρέψει για ακόμη μια φορά, αλλά αυτή τη φορά στο σεναριακό πηδάλιο με την κινηματογραφική ταινία Battle of Gods και δύο χρόνια αργότερα με τη μεγαλύτερη σε κέρδη Dragon Ball ταινία ως τότε, Resurrection F. Και μόλις λίγες μέρες αργότερα στην ανακοίνωση του Dragon Ball Super. Με ημερομηνία κυκλοφορίας 2 μήνες μετά. Και αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη από όλο αυτό τον πρόλογο, κανένας δεν είχε ιδέα τι έκανε. Απλά αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν μια σειρά για την οποία σεναριακά δεν είχαν σκεφτεί τίποτα, από άποψη animation δεν είχε γίνει κανένα προσχέδιο και όπως ήταν αναμενόμενο, το μόνο που επικράτησε ήταν χάος. Με όλη αυτή τη βιασύνη να καταντάει να επηρεάζει τη σειρά μέχρι το τελευταίο της επεισόδιο. Το πραγματικό όμως πρόβλημα πίσω από όλη αυτή την κατάσταση δεν ήταν τόσο τα σενάρια ή η έλλειψη όμορφα animation, αλλά αντίθετα το όραμα. Κανένας δεν γνώρισε τι έκανε, που πήγαινε ή πώς θα καταλήξει η σειρά. Δεν ήξεραν αν θέλανε fan service ή αν θέλανε να πούνε μια ιστορία. Η ταινία Broly, ως πιο οργανωμένη, είχε τον Τωριγιάμα πάλι να επιστρέφει και την Toei για πρώτη φορά μετά από καιρό να έχει αρκετό χρόνο, με το αποτέλεσμα να είναι φαντασμαγορικό, με την καλύτερη όχι μόνο οπτικά, αλλά και σεναριακά ταινία Dragon Ball όλων των εποχών. Άρα όπως καταλαβαίνετε, τώρα όλα ξεκινούσανε. Μετά από πίεση, μετά από λάθη, ήμασταν έτοιμοι να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Άρα, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Τρία χρόνια μετά και ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αλλά ξαφνικά από το πουθενά όλα θα άλλαζαν. Στις 9 Μαΐου ανακοινώθηκε μια τεράστια έκπληξη. Η κυκλοφορία μιας νέας ταινίας. Ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη που από ό,τι φαίνεται δεν το ξέρανε ούτε τα ίδια άτομα που συμμετείχαν σε αυτήν, μιας και αντίθετα με κάθε προηγούμενο project δεν υπήρχε ούτε trailer, ούτε teaser, ούτε poster, αλλά ούτε και σχέδια. Παρά μόνο μερικά σχόλια του Ακίρα Τωριγιάμα σχετικά με νέες οπτικές τεχνικές. Και άμα δεν είναι φανερό ως τώρα, όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνες προειδοποιητικές βολές. 2 μήνες χωρίς νέα και επιτέλους πήραμε τα πρώτα σχέδια και μαζί πήραμε και έναν τίτλο. Dragon Ball Super Super Hero. It's the biggest piece of dog shit. Και δυστυχώς ο βαρετός τίτλος δεν ήταν το χειρότερο. Γιατί το πρώτο teaser της σειράς δεν ήταν μόνο 3D. Δεν ήταν μόνο μοντανισμένο με λάθος χρονισμού στα καρέ, κάνοντας την κίνηση περίεργη. Ήταν μια 3D αναπαράσταση του πρώτου πανέμορφου teaser του Broly, που όσοι θυμάστε οδηγούσε σε μία από τις πιο over-animated σκηνές σε όλη την ταινία. Δεν ξέρω αν είχαν πολύ θράσος ή απλά ήταν πολύ βλαμμένοι, αλλά πραγματικά κατάφεραν να μην ενθουσιάσουν κανέναν. Το να περνάς σε ένα νέο μέσο animation υπονοεί ότι αυτόματα θα έχεις κόσμο ο οποίος είναι σκεπτικός ή ακόμη και αρνητικός με αυτή την κίνηση. Το πρώτο teaser πρέπει να είναι κυριολεκτικά διαμάντι, δίνοντας τα πλεονεκτήματα του νέου μέσου ώστε να διαβεβαιώσει ότι όλα θα πάνε καλά, όπως ακριβώς έγινε και με τον Broly, με ένα teaser μέσα στο μυστήριο και στην πανέμορφη κίνηση. Και μου πετάς αντίθετα αυτό εδώ. Έχω ήδη αφιερώσει ένα βίντεο για τα πλεονεκτήματα του 3D animation, άρα θα αφήσω ένα link στην περιγραφή σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα. Κάτι δεν πήγαινε καλά, και επιτέλους καιρός να μάθετε τι ήταν αυτό. Η πρώτη δεκαετία του 2000 ήταν σκληρή για την Toei, με αμέτρητες νέες σειρές να ξεκινούν και σχεδόν καμία να μην κρατάει κατά από 50 επεισόδια, και με όλες τις σειρές να έχουν προβλήματα στον οπτικό τομέα. Φαίνεται ότι το ποτήρι ξεχύλισε στο Dragon Ball Super, γιατί ασχέτως αν τα visuals προς το τέλος βελτιώθηκαν, στην πραγματικότητα έβγαλε πάρα πολλά λεφτά.
και η διακοπή της δεν ήταν στρατηγική επιλογή. Ήταν κυριολεκτικά το μόνο που μπορούσαν να κάνουν σε μια κατεστραμμένη παραγωγή. Ασχέτως αν το χάος που επικρατεί σε ένα στούντιο μεταφράζεται στην οθόνη, εκεί που σίγουρα μεταφράζεται είναι στα έξοδα. Το να διατηρήσεις ποιότητα σε μια σειρά χωρίς να υπάρχει χρόνος, σημαίνει ότι το στούντιο πρέπει να ξοδέψει πολλά λεφτά για να προσλάβει εξωτερική βοήθεια. Έτσι, η Toei αποφάσισε να οργανωθεί. Και αυτό οδήγησε στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 2000 και φυσικά με μερικές από τις ομορφότερες σειρές που έχουμε δει ποτέ από το στούντιο. Αλλά τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν εργατικό δυναμικό, αν αυτό δεν υπάρχει. Και όταν έχεις μείνει χωρίς καμία επιλογή, πειραματίζεσαι με νέα οπτικά μέσα. Έτσι, η ολοκένουργια ταινία Dragon Ball αποφασίστηκε να γίνει 3D, γιατί η μετάβαση του Dragon Ball σε ένα νέο μέσο. Δεν ήταν πειραματισμός. Ήταν κίνηση απελπισίας. Τα τρέιλερς που κυκλοφόρησαν στην Ιαπωνία έδειχναν συνεχώς τις ίδιες ασήμαντες σκηνές. Με καθόλου hints. Ούτε για την πλοκή, ούτε για τους χαρακτήρες, ούτε για τις μεταμορφώσεις. Εκπληκτική αντίθεση σε σχέση με τον Broly, που πριν από την προβολή είχαμε δει από τα τρέιλερς σχεδόν το 70% της ταινίας. Τον Broly έβγαζε τόση περηφάνεια, τόσο prestige και κυριολεκτικά τόση δύναμη. Δύναμη που μόνο ένα τεράστιο στούντιο σαν την Toei Animation και ένα τεράστιο franchise σαν τον Dragon Ball θα μπορούσε να είχε. Μας είχαν δώσει την ταινία στα trailers, δεν άφηναν ούτε μια πλοκή κρυφή και πάλι κατάφεραν να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη σε πωλήσεις ταινία Dragon Ball όλων των εποχών. Φυσικά όμως δεν είναι μόνο τα visuals αυτά που καθορίζουν την ποιότητα μιας ταινίας. Και με τον οπτικό τομέα να μην φαίνεται να έχει σκοπό να ενθουσιάσει, η μόνη ελπίδα ήταν ο Toriyama. Αν και τα προηγούμενα χρόνια τα περισσότερα σχόλιά του δεν ήταν τίποτα παραπάνω από το «πηγαίνετε να δείτε τι βγήκε», αυτή τη φορά φαινόταν να είναι ενθουσιασμένος. Μιλούσε πως το Dragon Ball είχε χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς του. Το χιούμορ. Και είχε δώσει βάση μόνο στη δράση. Πράγμα που πίστευε ότι έδινε την λάθος εντύπωση στους νέους φανς. Έτσι στην καινούργια ταινία είχε αποφασίσει να γράψει κάτι διαφορετικό. Τέρμα μόνο οι μεγάλες επικές μάχες. Τέρμα οι χαρακτήρες που φωνάζουν και πολεμούν μέχρι θανάτου. Τέρμα οι Saiyans. Η νέα ταινία θα ήταν αφιερωμένη στον αγαπημένο του χαρακτήρα. Όχι, τον πραγματικό αγαπημένο του χαρακτήρα. Έτσι ολοκλήρωσε το σενάριο του βάζοντας χιούμορ, αλλά κυρίως προσθέτοντας ότι πραγματικά του άρεσε όταν ήταν νέος. Τους σούπερ ήρωες και τους κατασκόπους. Άρα χωρίς άλλη καθυστέρηση, αυτή είναι η ταινία Dragon Ball Super. Ένα λεπτό, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Θυμάστε την πρώτη παράγραφο στο βίντεο. Και αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη από όλο αυτόν τον πρόλογο, κανένας δεν είχε ιδέα τι έκανε. Αυτό ήταν αλήθεια. Κυρίως γιατί πλην της χρήσης του καθαρά για αναγνωρισιμότητα, η Ιαπωνία δεν είχε κανένα μεγάλο σχέδιο για την επιστροφή του Dragon Ball. Και ο πραγματικός λόγος που το Dragon Ball επέστρεψε ήταν η Δύση. Με την εταιρεία μεταγλώτης Funimation να προσπαθεί να πείσει την Ιαπωνία να παράγει περισσότερο Dragon Ball υλικό. Άρα η αρχική ιστορία που είχε σκεφτεί ο Toriyama έπρεπε να μονταριστεί για τα δυτικά standards. Long ago, seven Dragon Balls were forged and scattered over the face of the planet. Once united, the Eternal Dragon will be called forth to grant the discoverer a single wish. Το Dragon Ball για τη Δύση, και ως Δύση οι Ιάπωνες φυσικά μετράνε μόνο την Αμερική, δεν έγινε διάσημο από την αρχή. Αρχικά υπήρχαν πολλές απόπειρες εταιριών που προσπαθούσαν να φέρουν τη σειρά στην Αμερικανική τηλεόραση, με μία από τις διασημότερες αυτή που άλλαζε το όνομα του Goku σε Zero. Αλλά φαινόταν ότι οι Αμερικάνοι δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για το πρώτο Dragon Ball. Λίγα χρόνια μετά όμως, γύρω στο 2000 με 2008, η σειρά επιτέλους βρήκε το κοινό της στο τότε διάσημο τηλεοπτικό κανάλι του Nami, με τον Dragon Ball Z να κάνει χαμό σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά blogs για πρώτη φορά αφιερωμένα στα άνιμε, μαζί με διάσημες σειρές όπως το Cowboy Bebop και το νέο Genesis Evangelion. Με το μεγαλύτερο appeal να ήταν το ενήλικο στοιχείο που το κανάλι προσπαθούσε να πουλήσει στο νεανικό κοινό του. Ασχέτως όμως του περιεχομένου, μία είναι η σκηνή που είναι πραγματικά χαραγμένη σε όλες τις καρδιές των Αμερικάνων. Και αυτή είναι η μεταμόρφωση του Gohan στη Super Saiyan 2. Και ας το παραδεχτούμε, με την πιο cool σκηνοθετικά μεταμόρφωση σε όλη τη σειρά, καθώς και ένα από τα καλύτερα designs, τοποθετώντας έτσι τον Gohan βαθιά μέσα στις καρδιές τους, σαν το Ultimate Underdog και σαν το νούμερο ένα χαρακτήρα που αξίζει αγάπη. Έτσι, στην ιστορία που αρχικά έγραψε ο Toriyama για τον Piccolo, θα πρόσθεταν τον Gohan, καθώς επίσης και ό,τι άλλο ήταν διάσημο εκείνη την εποχή στη Δύση, ώστε να μας έδιναν τον Dragon Ball Super Super Hero. Η μοντέρνα μας ταινία ξεκινάει στο παρελθόν.
Συγκεκριμένα στο Dragon Ball, με μια reanimated αναδρομή στο παρελθόν, με τον Goku να έρχεται αντιμέτωπος και να νικάει το στρατό της κόκκινης κορδέλας, μέχρι και τη μάχη του με τα ακατανίκητα ανδροειδή, και προχωράει μερικά χρόνια, δείχνοντας μας ότι ο διοικητής βρέθηκε ένα γιο, ο οποίος φαίνεται να αναζητάει εκδίκηση. Με το flashback όμως να τελειώνει, και μαζί η πολύ διακριτική περίληψη για τους νέους fans που έτυχε να πάνε να δουν ταινία δίχως να έχουν δει το πρώτο Dragon Ball, το 3D ξεκινάει. Οι δημιουργοί χαρακτήρισαν τον Broly ως μια διαστημική όπερα και έναν εορτασμό της σειράς, με το animation να χτυπάει επίπεδα που το franchise δεν είχε δει ποτέ. Και τώρα είχαμε πέσει σε αυτό εδώ. Με την εισαγωγική σκηνή να είναι πιθανότατα και η χειρότερη σκηνή της ταινίας. Ανακαλύπτουν ότι το σχέδιο του Μαγκέντα είναι να χρησιμοποιήσει τον εγγονό και ιδιοφυΐα του Dr. Gero, ώστε να δημιουργήσει νέα, πιο ισχυρά ανδροειδή, και σε μια σκηνή που πραγματικά εκτιμώ, παίρνουμε το γενεολογικό δέντρο της οικογένειας του Gero, το οποίο όχι μόνο χρησιμοποιεί την παλιά συνέντευξη του Toriyama, δίνοντάς μας πληροφορίες για το Androides 16, το οποίο ήταν μονταρισμένο βάσει του γιού του, αλλά επίσης και το Dragon Ball Fighters, κάνοντας την 21 κομμάτι της ιστορίας και δίνοντάς μας επίσημα το όνομά της. Ο γιος του Dr. Gero λέγεται Gevo και η γυναίκα του λέγεται Vomi. Ο Hendo είναι ο γιος ενός από τους δύο γιους του Gevo, ειδικό στην ιατρική και τεχνολογία, αλλά επίσης τεράστιο fanboy των super ηρώων, και δημιούργησε τρία ανδροειδή βάζοντάς τα να δουλέψουν για να του κάνουν λεφτά σε μια ακόμη πανέμορφη 2D σκηνή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν με κάνει να νιώθω ότι όλη η ταινία έπρεπε να ήταν 2D! Ίσο δε άρου. Κόνο ονα, με καρά τσιγά φκιδεσόνα χωρο κρυασινιωτήρου. Ο Χέντο δέχεται να δουλέψει για το στρατό της κόκκινης κορδέλας, με σκοπό να προστατέψει τον κόσμο από την απειλή των Σάγιανς που ο Μαγκέντα τον έπεισε ότι υπάρχει, με πίσω απ' όλα να μην είναι άλλη από τη μοχθηρή Μπούλμα και τους άντρες της. Και όλη η σκηνή της στρατολόγησης κρατάει πολύ. Και ακόμη χειρότερο, είναι οπτικά βαρετή. Ας φύγουμε από αυτά και ας πάμε σε κάτι πιο διασκεδαστικό. Συγκεκριμένα στον Πίκολο που προπονεί την Μπάρνη και προσπαθεί να τη μάθει να πετάει, διατηρώντας το κλασικό κλισέ ότι είναι η νταντά της οικογένειας Σον. Ο Πίκολο έχει σπίτι, έχει κινητό, έχει αρκούδια, αλλά κυρίως ο Πίκολο νοιάζεται για τον Γκόχαν, ο οποίος όχι μόνο δεν έχει χρόνο για προπόνηση, αλλά δεν έχει χρόνο ούτε για την ίδια του την κόρη. Πράγμα που απογοητεύει τον Πίκολο. Άλλο ένα γρήγορο transition και πάμε στον MVP της ταινίας. Το μυστηριώδη πολεμιστή με το ελληνικό γράμμα γάμα στη ζώνη του, τον Γκάμα 2, με τη φωνή του Light Yagami και με προσωπικότητα που σε κάνει να τον αγαπάς. Είναι πολυλογάς, είναι απρόσεκτος, αλλά πολύ δυνατός και κυρίως με τα δικά του Toriyama style sound effects ολογράμματα. Ξέρετε, όλα αυτά στα comics και σε κρίξ των Power Rangers, τα οποία υποτίθεται ότι μόνο εμείς βλέπουμε, ο Γκάμα 2 ήθελε να τα κάνει να φαίνονται και in-universe. Με τα καλύτερα στιγμιότυπα αυτής της μάχης να είναι κυριολεκτικά το χιούμορ του και το dynamic του με τον Πίκολο. Γιατί η μάχη δεν έχει κάτι ιδιαίτερο οπτικά, αλλά ο τρόπος που κινεί την κάμερα δείχνει ότι αξίζει να τη δει στον κινηματογράφο. Αν και έχασε, ο Πίκολο αποφασίσει να το γυρίσει σε Solid Snake και να εξερευνήσει τη Wakanda, ενώ τη βάση του στρατού της κόκκινης κορδέλας, δείχνοντας μας ότι όχι μόνο υπάρχει και δεύτερος Γκάμα, αλλά επίσης και ένα δυνατότερο μοντέλο του Cell με το όνομα Cell Max. Και για όσους δεν ήταν φανερό που βασίζεται η ταινία βάσει στα σχόλια του Toriyama περί κατασκοπικών ταινιών, είμαστε στην πρώτη James Bond Dragon Ball ταινία, με το Μαγκέντα και τη βάση του και όλο αυτό το κατασκοπικό setting να βασίζονται στις περιπέτειες του διάσημου κατασκόπου. Και τώρα ερχόμαστε στα 10 λεπτά της ταινίας που προσωπικά θα ήθελα να κοπούν. Ο πλανήτης του Beerus, με τον Goku, τον Broly και τον Vegeta να προπονιούνται. Με ίσως τις χειρότερες ατάκες που έχω ακούσει ποτέ από τον Vegeta σχετικά με το γιατί ο Jiren ήταν δυνατότερός τους, με τον Beerus για κάποιο λόγο να γοστάρει την G-Lite, και μια μάχη μεταξύ του Goku και τη Vegeta που ειλικρινά νομίζω ότι την πέταξαν την τελευταία στιγμή για να ικανοποιήσουν τους δυτικούς. Πίσω στην πραγματική ταινία, η ιστορία με ενθουσίασε ακόμη περισσότερο όταν ο Piccolo όχι μόνο αναφέρει γεγονότα του Freezer Saga όπως το Power Up του Guru, αλλά βρίσκει τρόπο να το κάνει μέσω του Shenron. Μια λεπτομέρεια την οποία λάτρευα ήταν ότι επειδή έχει μέσα τον Gami, ο Shenron τον σέβεται και έτσι του πέταξε ένα επιπλέον δωράκι. Είναι μικρές ασήμαντες λεπτομέρειες για τους περισσότερους, αλλά για εμάς τους παλιούς δραγκοπολάκηδες αυτά είναι τα ωραία. Λίγο κακό χιούμορ με την Πούλμα μετά, και ο Πίκολο γυρνάει στο στρατόπεδο, όπου του αναθέτεται να απαγάγει την Πάν ώστε να δελεάσει τον Γκόχαν, και αφού τη βάλει στο κόλπο, γιατί προφανώς όλη αυτή η απαγωγή είναι ανέκδοτο, ο Πίκολο καταστρώνει ολόκληρο σχέδιο για να προκαλέσει ψεύτικα Rage Boost στον Γκόχαν. Καταλαβαίνετε πόσο καλογραμμένη είναι η ταινία. Ο Πίκολο ξέρει τα κλισέ και δουλεύει μαζί του ώστε να πετύχει το στόχο του, που είναι να πείσει τον Γκόχαν να αρχίσει πάλι να προπονείται. Πρώτο Rage Boost, και ο Γκόχαν επιτέλους γίνεται πάλι Super Saiyan 2, που αν κρίνω από το Resurrection F, είναι αρκετά μεγάλο κατόρθωμα. Have you kept up on your martial arts training at all? Yeah. Not really, Master Roshi, but I can definitely still turn Super Saiyan when I want to. Και η μεγάλη μάχη αρχίζει με τον Goku να έρχεται αντιμέτωπο με τον Γκάμα 1, με τη φωνή... με τη φωνή του... ναι, οκ. Okay.
Με τη φωνή του Χιρόσι Κάμια. Με τον Γκάμα 1 να έχει ακόμη ένα κλασικό κλισέ του Τοριγιάμα, το «Μαθαίνω ενώ πολεμώ», που αν ξέρετε από Dragon Ball είναι η ικανότητα που λατρεύει να δίνει ο Τοριγιάμα σε όποιο χαρακτήρα θέλει να δείξει ότι έχει ταλέντο. Και με τον Γκόχαν πιεσμένο, ο Πίκολο λέει «Fuck the fourth wall» και βάζει την μπάν να φωνάξει. Μεταμορφώνοντας τον Γκόχαν σε Ultimate. Λατρεύω το χτίσμα αυτής της σκηνής. Με τον Πίκολο και την Μπάνα είναι μιλημένη, τον Γκόχαν να έχει τρελαθεί από τα νεύρα και τον Γκάμα 1 που στο μυαλό του είναι σωτήρας του κόσμου να φωνάζει να μην την πειράξουν. Δράμα, οργή και ταυτόχρονα κωμωδία. Είναι σπάνιο τόσο καλό γράψιμο στο Dragon Ball. Αλλά ακόμη πιο σπάνιο για τον Τοριγιάμα. Τρία μέτωπα, τέσσερις χαρακτήρες, τρία διαφορετικά συναισθήματα. Και με τον ουρανό να ανοίγει με την συνοδεία ηρωικού soundtrack, ο Γκόχαν επιστρέφει πάλι στην πλήρη δύναμή του. Και εδώ φαίνεται που έδωσε βάση ο σκηνοθέτης. Ας συγκρίνουμε τη σκηνή του Γκόχαν με τον Γκάμα με τη σκηνή του Γκόκ και του Βετζέτα. Δείτε καθαρή βάση, πόσο βάρος υπάρχει πίσω από κάθε χτύπημα. Επίσης, πλάνα σε διαφορετικά επίπεδα. Αρχικά ο Γκόχαν ξεκινάει από το κατώτερο επίπεδο, με όλες τις σκηνές να δείχνουν τον Γκάμα ενός απειλή, ο οποίος τον κοιτάει από ψηλά. Όταν μεταμορφώθηκε σε Super Saiyan, τα πλάνα άλλαζαν συνεχώς, με τον Γκόχαν και τον Γκάμα 1 να πολεμάνε για το ποιος θα πάρει την ψηλότερη θέση. Και τώρα που έχει φτάσει στην πλήρη του δύναμη, έχει πάρει την κορυφή. Και έτσι χρησιμοποιεί την ξεκλειδωμένη κάμερα που παρέχουν τα 3D. Με τον Ultimate, Γκόχαν να είναι καθαρά ανώτερος από τον Γκάμα 1 και μαζί να του κλέβει και το πλάνο. Και αφού του κλέψει το πλάνο, ο Γκόχαν τεστάρει τις αντιλήψεις του, δείχνοντας ότι όχι μόνο αυτός είναι ο ήρωας, αλλά η πράξη στον Γκάμα τον κάνει να δείχνει κακό. Ο Γκάμα 2 για Γκάμι μπαίνει στο παιχνίδι, και ο Πίκολο φλεξάρει το νέο του φόρμ, δείχνοντας ότι είχε καταλάβει τη σκευωρία του στρατού της κόκκινης κορδέλας για να εκμεταλλευτούν το Χέντο. Άλλη μια σκηνή ξυπνάδας για το χαρακτήρα, που ξαναλέω, αυτό θέλω όταν ζητάω χαρακτήρες να έχουν ενεργό ρόλο στη σειρά. Θέλω να έχουν αντίληψη για το τι συμβαίνει. Δεν με ενδιαφέρει ο Πίκολο από Μπούσαγκα Power να πάει Ultra Instinct σε δύναμη. Και με τον Γκάμα 2 να μην θέλει να ακούσει, ο Πίκολο χάνει τη μάχη και το δώρο του Σέντρον ξεκλειδώνεται, κάνοντας τον Μπούσαγκα Power να πάει Ultra Instinct σε δύναμη. Με τον Πίκολο να παίρνει τη φάτσα του Χάρου, η μουσική να δυναμώνει. Τη βλέπει Σαϊτάμα. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος των Γκάμα, μιας και η ξυλιοθεραπεία φαίνεται δούλεψε και τα βρήκαν με τους φίλους μας. Και πάνω στην ώρα, μιας και ο Μαγκέντα φαίνεται ότι απελευθέρωσε το Cell Max, ο Κρίλιν και οι υπόλοιποι έρχονται και επιτέλους η μεγάλη Kaiju μάχη για την οποία πληρώσαμε εισιτήριο ξεκινάει. Με τους χαρακτήρες μας να περιστρέφονται γύρω από το Cell Max ενώ προσπαθούν να σπάσουν τον πυρήνα στο κεφάλι. Ο χοντρός Goten εμφανίζεται και μπράβο που αν και αδύναμος δεν κάθεται σαν τον μπούφο στην άκρη και αντίθετα πολεμάει. Άλλο ένα σπάνιο που δεν έχουμε δει ποτέ. Με την ταινία να μην κρατάει το αποτυχημένο Fusion στην άκρη σε ακόμη κρυλίδ, αλλά αντίθετα να το εκμεταλλεύεται. Και ενώ ο Γκάμα 2 φορτίζει τη δύναμή του για το τηλεοπτικό χτύπημα, και για μια ακόμη φορά θέλω να τονίσω πόσο εύκολο είναι να διακρίνεις ποιες σκηνές ο σκηνοθέτης έδωσε βάση, έρχεται ακόμη ένα plot twist με την επίθεσή του να αποτυγχάνει. Με τον Πίκολο να γίνεται γιγάντιος και να αποφασίζει να ηγηθεί, χρησιμοποιώντας τα λόγια που είχε πει ο Γκόκου στον Γκόχαν και ψυχώνοντάς του να μαζέψει τη δύναμή του για να δώσει το τηλεοπτικό χτύπημα, μεταμορφώνοντας έτσι τον Γκόχαν σε Final. Μεταμορφώνοντας έτσι τον Γκόχαν σε Beast και με ένα τελικό μανκάκο σάπο να νικάει τον Cell Max. Η ταινία ολοκληρώνεται δείχνοντάς μας πόσο δυνατή συναισθηματικά είναι, με πιθανότητα τη δυνατότερη σκηνή να είναι το συγκινητικό αντίο, αποκαλύπτοντας έτσι ότι ο τίτλος της ταινίας ήταν πραγματικά αφιερωμένος σε αυτόν. Και σε ένα ακόμη πολύ ωραίο plot twist, μαθαίνουμε ότι ο Χέντο από την αρχή ήξερε ότι ο στρατός της κόκκινης κορδέλας ήταν διεφθαρμένος, αλλά πήγε με τα νερά τους καθαρά γιατί ήθελε τα λεφτά. Είναι πραγματικά μια πολύ δυνατή σκηνή. Που σου δείχνει πώς οι επιλογές των χαρακτήρων έχουν συνέπειες. Με τον Χέντο να βλέπει ένα από τα αγαπημένα του πειράματα να χάνεται στα χέρια του, κάνοντας τον έτσι να αναγνωρίσει το λάθος του, και αντίθετα με την αρχή της ταινίας που παρουσιάστηκε ως αγενής εξυπνάκιας, να δέχεται να παραδοθεί για τα εγκλήματά του. Ο επίλογος χτυπάει πραγματικά σε πολλά διαφορετικά σημεία και χτυπάει σωστά. Με την τελευταία σκηνή να έχει την Μπούλμα να τον δέχεται σαν υπάλληλο, και με την Μπαν, που στην αρχή της ταινίας προσπαθούσε να πετάξει, επιτέλους να τα καταφέρνει, δείχνοντας ότι η προπόνησή της με το Πίκολο μπορεί να πάει επιτέλους στο επόμενο επίπεδο. Θα το παραδεχτώ. Ξεκίνησα να γράφω αυτό το βίντεο με πολύ αρνητικά συναισθήματα. Ήμουνα εκνευρισμένος με το φρικτό marketing της ταινίας στην Ιαπωνία. Με την έλλειψη hype, με την επιλογή της Toei να βάλει το One Piece Red την ίδια χρονιά, χαντακώνοντας έτσι τα visuals του Dragon Ball, αλλά ειλικρινά σε αυτό το σημείο δεν μου κάνει καρδιά να είμαι αρνητικός. Γιατί ασχέτως αν σας άρεσαν τα visuals ή απογοητευτήκατε που ήταν 3D αντί για 2D, πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπήκαν εμπόδιο στην πραγματική εμπειρία. Που δεν ήταν άλλη από το γεγονός ότι πήραμε μια ολόκληρη σεζόν άνιμε συμπιεσμένη σε μια μισή ώρα.
Και ναι, η συγκεκριμένη ταινία ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και αν το Dragon Ball Super επιστρέψει, αναρωτιέμαι πώς θα την επεκτείνουν. Μας έδωσε ιστορία, διαλόγους με νόημα, δράση για δευτερεύοντες χαρακτήρες και το γεγονός ότι όλη η ταινία είναι ένα τεράστιο αφιέρωμα στον Πίκολο με έκανε χαρούμενο. Όχι γιατί πήρε μορφές και τώρα μπορεί να κοντράρει το Ultra Instinct, αλλά γιατί μας έδειξε πόσο είχε αλλάξει μέσα από τα χρόνια. Από έναν σκοτεινό κυριέργο, σε έναν σύμμαχο που η καλοσύνη ενός φίλου του τον έκανε να ξεπεράσει το μίσος του, σε κυριολεκτικά τον θείο Πίκολο και τώρα σε έναν πραγματικό αδερφό. Και ναι, ο Πίκολο δεν είναι ο πατέρας του Γκόχαν, είναι ο μεγάλος του αδερφός. Μπορεί να μην είναι πια ο δυνατότερος, αλλά είναι σοφός. Είναι έξυπνος, έχει εμπειρία και κυρίως ξέρει τον μικρό του αδερφό και ξέρει το καλό του. Ξέρει ότι η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά, ξέρει την αξία του να νοιάζει για την οικογένειά σου και προσπαθεί να θυμίσει τον μικρό του αδερφό ότι μία από τις υποχρεώσεις του είναι να προστατεύει τον κόσμο. Το γεγονός ότι ο Πίκολο σκηνοθέτησε 3 Rage Boosts για τον Gohan ήταν απλά το αποκορύφωμα της ταινίας. Αυτό που μου άρεσε πάντα στο Dragon Ball ήταν πόσο έξυπνοι και δημιουργικοί ήταν οι χαρακτήρες. Και με το πέρασμα στο Super και μαζί σε όλα τα θέματα με την παραγωγή, η εξυπνάδα αυτή περιορίστηκε και δόθηκε βάση μόνο στις μάχες. Αλλά εδώ παίρνουμε καθαρό κλασικό Πίκολο. Όσο και αν ο Gohan πήγε για τους δυτικούς, ο πραγματικός πυρήνας ταινίας, αυτός που κινεί την μπλοκή και αυτός για τον οποίο γράφτηκε ολόκληρη ταινία, δεν είναι άλλος από τον Πίκολο. Και αν είσαι και εσύ κλασικός δραγκομπολάκιας, σίγουρα το απόλαυσες. Και έτσι τελείωσε για μένα η ταινία. Με τους χαρακτήρες μας να ετοιμάζονται για μια νέα περιπέτεια. Με το secret ending να μην είναι τίποτα παραπάνω από ασήμαντο. Ξεκίνησα αυτό το βίντεο εξηγώντας πόσο αδιάφορος ήταν ο Toriyama προς το μοντέρνο Dragon Ball. Αλλά αυτή η ιστορία δεν γεννήθηκε από αδιαφορία. Αλλά κατά τη γνώμη μου, από καθαρό ενδιαφέρον. Είναι μια ταινία που βασίζεται στο lore και στην επέκταση του σύμπαντος. Μια ταινία αφιερωμένη στους πραγματικούς fans. Σε αυτούς που ξυπνάγανε το πρωί τα Σαββατοκύριακα, καθόντουσαν μπροστά από την τηλεόραση και την επόμενη μέρα πήγαν στο σχολείο και συζητάγανε. Αυτούς που όταν παίζανε, τσακωνόντουσαν για ποιον χαρακτήρα θα πρωτοπάρουν. Για εμάς που έχουμε δει τα πάντα και σαν μανιασμένοι αναζητούμε παραπάνω ιστορία, παραπάνω συνέστημα. Αναζητούμε τις επόμενες περιπέτειες, οι οποίες 20 χρόνια μετά μας δείχνουν ότι ακόμη μπορούν να μας ενθουσιάσουν, όχι μόνο με τη δράση τους, αλλά και με τους χαρακτήρες τους. Και φυσικά φτάσαμε στο σημαντικότερο σημείο αυτού του βίντεο. Το πρώτο κομμάτι που έγραψα όταν ξεκίνησα και ένα κομμάτι που ειλικρινά βρισκόμουν σε σύγκρουση με τον εαυτό μου για το αν θα έπρεπε να το αναφέρω στο βίντεο. Γιατί πραγματικά ήλπιζα να μπορούσα να μιλήσω για αυτό το θέμα με απίστευτη χαρά και ενθουσιασμό. Από τις 8 Δεκεμβρίου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η ολοκένουργια ταινία Dragon Ball Super Super Hero θα παίζει στους ελληνικούς κινηματογράφους. Πραγματικά, μόνο και μόνο το να βλέπω το πόσο της ταινίας στα επίσημα κανάλια του Village και της Feel Good με γέμισε χαρά. Επιτέλους, η αγαπημένη μου σειρά επέστρεψε. Όλος ο λόγος που άνοιξα το κανάλι μου. Ξεκίνησα το YouTube με το όνειρο να δημιουργήσω ένα τεράστιο ελληνικό anime community. Να μάθω στον κόσμο περισσότερα για τον Dragon Ball, να ενώσω τους fans και κυριότερο να καλύψω την απόσταση μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας, φέρνοντας σας όλα τα νέα, όλα τα spoilers, όλο το Dragon Ball, με το μεγαλύτερο μου όνειρο να μην ήταν άλλο από το Dragon Ball να ξαναγίναγε στην Ελλάδα. Η ευκαιρία να βλέπω την αγαπημένη μου σειρά όπως είχα συνηθίσει στις αρχές του 2000 με ελληνικές φωνές. Το Dragon Ball είναι μία, αν όχι η σημαντικότερη άνιμε σειρά της Ελλάδας. Πριν το Chainsaw Man, πριν τα Big 3, πριν το YouTube, πριν οτιδήποτε, η Ελλάδα είχε ένα χαζοκούτι που στεκόταν στη μέση του σαλονιού και κάθε Σαββατοκύριακο υπήρχε για να δεις Dragon Ball. Και το να βλέπω μια αγαπημένη σειρά να αντιμετωπίζεται έτσι, είναι απλά λυπηρό. Καμία διαφήμιση, καμία μεταγλώτηση. Απλά μεταφράστε ένα αρχείο υπότιτλων και άστο να παίζει για μερικές μέρες στις οθόνες των κινηματογράφων. Όσοι με ακολουθείτε, ξέρετε πόσο απογοητευμένος ήμουνα με το One Piece που δεν έλαβε ελληνική μεταγλώτηση. Η μεταγλώτηση είναι μια επιλογή που ανοίγει πόρτες σε περισσότερο κόσμο, επιτρέποντας σε άτομα κάθε ηλικίας να απολαύσουν μια σειρά ή μια ταινία, αλλά επίσης για πολλά άτομα είναι η πρώτη επαφή τους με το λόγο, που τους επιτρέπει να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να δουν, να μιμηθούν, αλλά επίσης και να αναπτύξουν το δικό τους τρόπο ομιλίας, παρατηρώντας καθαρό λόγο και σωστή άρθρωση από ειδικούς. Και το σημαντικότερο, η μεταγλώτηση λειτουργεί σαν κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς καθώς και της κουλτούρας μας, διατυπώνοντας την αργό, τον τρόπο ομιλίας, το χιούμορ, αλλά και τις συνήθειες της εποχής, λειτουργώντας έτσι ως μια άφθαρτη χρονοκάψουλα.
Και δεν μπορείτε να πιστέψετε πόσο απογοητευμένος είμαι που μετά το One Piece το ίδιο έγινε και με το Dragon Ball. Έλληνες anime fans, αν θέλετε καλύτερη μεταχείριση, στείλτε μηνύματα. Πείτε στις εταιρείες που προβάλλουν την ταινία πώς νιώθετε. Δείξτε ότι υπάρχετε, ότι υπάρχουμε σαν community και αξίζουμε την ίδια μεταχείριση με όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Αποδείξτε τους ότι θέλουμε το καλύτερο και θα το υποστηρίξουμε. Θέλουμε η αγαπημένη μας σειρά να έρθει στον κινηματογράφο, να έχει κάθε επιλογή προβολής και να το μάθουν όλοι. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο και πείτε στον κόσμο να κάνει το ίδιο και να δείξει ενδιαφέρον. Το Dragon Ball μας έμαθε να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση κατάματα και να αναζητούμε το καλύτερο. Και έτσι να δείξουμε τι πραγματικά σημαίνει Έλληνας Dragon Ball fan.